Pamiętam jedynie kiedyś. Έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση για τα άλογα από την εξωτερική ο Ελαπόλουμου, αλλά και ο Γησιάναξ εσωτερικά με τον Ελαπόλουμου μάλλον να πηγαίνει στην πρωτοπορία. Ο Γησιάναξ ακολουθεί σε καλή θέση. Πιο πίσω θέλει να βελτιώσει την θέση του Ταράξη προς εξωτερικά και να είναι κοντά και η Μαροσάντη. Ελαπόλουμου πάντα στην πρωτοπορία στα 2-3 μήκη. Ο Γησιάναξ πιέζει, ο Ταράξιπος είναι κοντά, όπως και η Μαροσάντη εξωτερικά. Ελαπόλωμου στην πρωτοπορία. Ο Γησιάναξ τώρα καθαρίζει στη δεύτερη θέση και πλησιάζει και τον πρωτοπόρο Ελαπόλωμου κοντά στο 500. Με τον Ελαπόλωμου στο 400 να είναι στο μισό μήκος μπροστά από τον Γησιάναξ. Μαροσάντη και αυτή προσπαθεί να πλησιάσει στη στροφή. Ο Ελαπόλωμου είναι στην πρωτοπορία. Πιο πίσω προσπαθεί η Μαροσάντη μαζί με τον Γησιάναξ. Ο Ελαπόλωμου φαίνεται να ξεφεύγει κάπως 3-4 μήκη από την Μαροσάντη. Πιο πίσω κάνει φινίσ και ο Ζάραξ. Ελαπόλωμου στην πρωτοπορία. Είναι στα 4-5 μήκη και πάει για να κερδίσει ο Ζάραξ. Κάνει ένα καλό ανέβασμα εσωτερικά με τον Ελαπόλωμου, όμως εντυπωσιακός. Ελαπόλωμου πάει να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Ζάραξ στη δεύτερη θέση, Μαροσάντη και ίσως ο Σάβας Τζούνιορ στην τέταρτη θέση. Ελαπόλωμου λοιπόν, πολύ εύκολος νικητής. Έχουμε ο Μινάς Κωνσταντίνου πανηγυρίζει στα τελευταία τουλάχιστον 20-30 μέτρα. Πολύ καλή εμφάνιση για ένα outsider, τον Ζάραξ, στη δεύτερη θέση.